Ας ξεκινήσουμε από την 1η του Μάρτη. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε, πάμε στο αεροδρόμιο μαζί. Θα πάω στο αεροδρόμιο μαζί, το έχουμε υποσχεθεί ο ένας τον άλλο και θα το κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, αλλά εγώ σας πήγα και δημόσια να δεσμευτείτε, για να μην το ξεχάσετε, το καταλάβατε. Δεσμεύομαι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, ας ξεκινήσουμε το θετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι συμφωνώ με τον Υπουργό στο γεγονός ότι το 2022 έχει σοβαρές προοπτικές να είναι μια χρονιά ανάκαμψης και υποπροϋποθέσεις να πλησιάσει ή να φτάσει στα επίπεδα κύκλου εργασιών και εισοδημάτων του 2019. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Γιατί φαίνεται ότι τουριστικά και εμπορικά αφήνουμε την πανδημία πίσω μας. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη να ταξιδέψει. Άρα υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Την πανδημία τη ρωτήσατε? Είπα υποπροϋποθέσεις. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που λέω, κύριε Λιγεράκη, το ξέρετε. Αυτό λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το ξεκίνημα της σεζόν, για να είμαστε ρεαλιστές, όταν λέμε ότι ξεκινάμε μια τουριστική σεζόν, τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μυαλό, αντιλαμβάνομαι ότι ξεκίνημα της σεζόν σημαίνει να ανοίξουν οι εποχιακές επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να βγουν άνθρωποι από το Ταμείο Ανεργίας να δουλέψουν, να ανοίξει ένας ικανός αριθμός ξενοδοχείων και να ξεκινήσει ένας σοβαρός αριθμός δαυλωμένων πτήσεων, έτσι ώστε να υπάρξει μια σοβαρή κίνηση. Παρένθεση, να υπάρξει μεγάλος αριθμός εργαζομένων που δεν κατάφερε να μπει στο Ταμείο Ανεργίας, να μπει στη δουλειά, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανασάνουν. Δεν είναι μόνο το Ταμείο, γιατί είναι αυτοί που δεν μπήκαν καν στο Ταμείο. Παρακάτω, συνεχίζουμε. Λοιπόν, απλά λέω και εγώ αυτά τα δικά μου, έτσι, τις παρατηρήσεις μου. Και συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αντιλαμβάνομαι εγώ ως ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, το να προσεγγίσει ένα κουραζιερόπλο για 4 ώρες στο Ηράκλειο ή να έρθει μια ομάδα επισκεπτών 40 άτομα και να ανοίξει ένα ξενοδοχείο, αυτό δεν το θεωρώ ξεκίνημα της σεζόν. Άρα, με τα δεδομένα τα δικά μου και με την οριοθέτηση της εκείνης σεζόν που αντιλαμβάνομαι, η σεζόν ξεκινάει στην καλύτερη περίπτωση στα μέσα του Απρίλη. Άρα, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη, υπό προϋποθέσεις πάντα, που θα τις συζητήσουμε μετά, ξεκινούν ή έχουν προγραμματιστεί, να το πω καλύτερα, ναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ, να ξεκινήσουν κυρίως από Γερμανία και από Γαλλία και από Αγγλία, και αρχίζουν σταδιακά να ανοίγουν τα ξενοδοχεία, στα τουριστικά θέρετρα, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ο κόσμος να αρχίσει να κινείται. Η βασική προϋπόθεση είναι, για το ξεκίνημα, είναι η πανδημία, όπως είπατε πολύ σωστά. Φαίνεται ότι δεν αναμένεται τουλάχιστον κάποια άλλη μετάλλαξη εκτός θα μας εκπλήξει. Μπορεί να υπάρχουν υψηλά νούμερα στην Ευρώπη, αλλά οι περιορισμοί έρονται. Άρα, αν δεν έχουμε καμιά έκπληξη με καμιά μετάλλαξη του Τατζικιστάν ή δεν ξέρω της Ναμίμπια, τότε θεωρητικά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον Απρίλιο. Τώρα, όσον αφορά για το κλείσιμο της σεζόν και όσον αφορά για τα νούμερα της σεζόν, τον απολογισμό θα το κάνουμε τον Νοέμβριο, γιατί ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί ο ανταγωνισμός που θα δημιουργήσουν οι άλλες μεσογειακές χώρες που ήταν κλειστές 2 χρόνια και θα τους ανοίξουν. Άρα, πραγματικά θα δούμε ένα μεγάλο ανταγωνισμό. Είμαι όμως γενικότερα αισιόδοξος αλλά και ρεαλιστής και δεν περιμένω να δω ξαφνικά να γεμίσουν τα πάντα από την 1η του Μάρτη. Και καλό θα είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να δουλέψουν, οι επιχειρηματίες που περιμένουν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά την κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα οποία τοποθετήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν τα αυτονόητα και πολύ ορθώς τα έθεσε, διότι χωρίς υποδομές δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό. Και όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα πέφτουν στο κενό για την οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Εντάξει, μέχρι σήμερα έχουμε δει ότι οι μόνες κινήσεις που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία είναι οι διεθνείς εκθέσεις, είναι οι καμπάνιες, είναι τα διαφημιστικά. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Μπορεί να υπάρξει εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μπορεί να το συζητάτε αρκετά χρόνια. Το άκουσα για άλλη μια φορά και από τον Σταύρο τον Αρναουτάκη να το λέει, ότι ξέρετε, απαιτείται μια εθνική στρατηγική. Πώς εννοείται ο όρος εθνική στρατηγική, κύριε Βαμιδάκη? Η εθνική στρατηγική εννοείται ως ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι υπερτετραετής, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, αλλάζει γενικός γραμματέας, αλλάζει κυβέρνηση να ανατρέπονται όλα. Άρα η εθνική στρατηγική που είναι μακρόπνοη πρέπει να είναι μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ή να το πω διαφορετικά, κεντρικού κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Και το βασικότερο όλο είναι να υπάρχει άμεση εμπλοκή όλων των Υπουργείων. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει κουμπαρά. Άρα το Υπουργείο Τουρισμού, εκτός από ευχολόγια και να οργανώνει εκθέσεις, δεν έχει ούτε αρμοδιότητες, ούτε κονδύλια για να κάνει κάτι παραπάνω. Άρα, ό,τι και να συζητάμε στα μεγάλα σαλόνια περιεθνική στρατηγική. Ναι, είναι ανέξοδες δηλώσεις και θεωρητικές. Άρα, εάν δεν μπουν τα υπουργεία υποδομών που έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα και το χρήμα για να φτιάξουν τις υποδομές που απαιτεί και έχει ανάγκη ο τόπος, ό,τι άλλο και να συζητάμε πέφτει απλά στο κενό. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι βλέπετε να υπάρχει μια αισιοδοξία. Καταγράφεται και σε διάφορες εκθέσεις, βεβαιότατα και έρευνες μέσα από τουριστικά περιοδικά, τουριστικούς οργανισμούς, ότι υπάρχει αυτή η διάθεση του κόσμου για να ταξιδέψει υπό προϋποθέσεις σαφέστατα. Αλλά όπως έβλεπα και πρόσφατα, πριν από 2 μέρες νομίζω, μια μεγάλη έκθεση με έρευνα, τα συμπεράσματά της, όχι έκθεση, έρευνα τα συμπεράσματά της, ότι η προτεραιότητα που βάζει ο κάθε ταξιδιώτης είναι πρωτίστως η ασφάλειά του, είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Παρά όλα αυτά, αλήθεια το λέτε ότι περιμένετε η πορεία του 22 τουριστικά και με όλα αυτά τα οποία θέσατε να φτάσει κοντά στα επίπεδα του 2019? Θα σας εξηγήσω το λόγο που το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένας μεγάλος παράγοντας για την τουριστική κρίση είναι η ψυχολογία του κόσμου, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα και αυτό το οποίο έχει αλλάξει το κλίμα είναι τι? Τον προβληματισμό και την απογοήτευση που είχε δημιουργήσει η Όμικρον με τον πολλαπλασιασμό του κρουσμάτου σε όλη την Ευρώπη κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, τον έχει πλέον αντικαταστήσει μια αισιοδοξία, διότι ο κόσμος βλέπει ότι ναι, μεν υπάρχουν κρούσματα με χαμηλότερες επιπτώσεις. Άρα, λίγο πολύ όλοι συνειδητοποιούμε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό, δεν θα εξαφανιστεί ο ιός, μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Απλούστατα, η καθημερινότητά μας πλέον θα εξομαλυνθεί σε έναν βαθμό, θα υπάρχουν εξάσεις, θα διαχειριζόμαστε τοπικά, θα προσέχουμε, θα έχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και το καθεξής. Άρα, λοιπόν, η νοοτροπία έχει βελτιωθεί. Από την άλλη, εάν δούμε με απλά μαθηματικά το 2021 που ήταν μια προβληματική χρονιά στο σύνολό της, εάν δούμε μήνα προς μήνα την κίνηση η οποία δημιουργήθηκε, σε μηνιαίο επίπεδο η κίνηση ήταν πολύ κοντά, ίσως και καλύτερη από τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Άρα τι μας έλειψε πέρσι? Μας έλειψε το ξεκίνημα, οι 2-2,5 μήνες οι οποίοι χάθηκαν. Οπότε, εάν θεωρητικά πιστέψουμε ότι θα έχουμε την ίδια ροή με τους 2-2,5 μήνες παραπάνω και ξεκινήσουμε κανονικά, όχι το Μάρτιο, δεν τρέχουμε αυταπάτε, να ξεκινήσουμε μέσα το Απρίλιο μια κανονική χρονιά, με λίγο παραπάνω κόσμο που θα έρθει λόγω της καλύτερης δυναμικής, χάνοντας ένα κομμάτι του κόσμου ο οποίος θα πάει αναπόφευκτα στην Τουρκία, στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να ισορροπήσει και να έρθουμε πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε σε εκείνο το τρίτο. Δηλαδή, αυτά τα οποία γίνονται μέσω της Κομισιόν σε αυτό τον σχεδιασμό που κάνει, σχέδιο μετάβαση στον τουρισμό για την επόμενη δεκαετία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει των όσων παρουσίασε την 3η 8 Φεβρουαρίου, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν στην εφαρμογή του, λέγοντας ότι, ξέρετε, θα πρέπει να επενδύσετε στην κυκλικότητα για τη μείωση της ενέργειας, των αποβλήτων, των υδάτων, της ρύπανσης, να ενισχύσετε τις πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων για να δώσετε δυνατότητες σε νέες καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες, να επενδύσετε σε δεξιότητες για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η δυνατότητα για ελκυστική σταδιοδρομία στο οικοσύστημα. Όλα αυτά πιστεύετε ότι μπορούν να έχουν πρόσφερο έδαφος σε εμάς? Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις υποδομές, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να το προχωρήσουμε, ή θα είμαστε ακόμα και μετά από αυτά τα 10 χρόνια, από αυτή τη δεκαετία, δηλαδή το σχέδιο μετάβασης, ήλιος, θάλασσα και όποιος αντέξει? Επειδή μιλάμε τώρα για πράσινη ανάπτυξη, θα σας θυμίσω ότι όταν ρωτούσα ένα πρώην πρωθυπουργό μας πού θα βρεθούν λεφτά, αναφερόταν στην πράσινη ανάπτυξη και τέλος καταλήξαμε στα μνημόνια. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία αναφέρει η Κομισιόν είναι σε έναν βαθμό μια καταγραφή των προβλημάτων και είναι ευχολόγια. Δεν πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να δώσει
λύσεις παρά μόνο γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα. Όχι ότι είναι κακό, όχι ότι είναι κακό όλο αυτό το πράγμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το λέτε. Αλλά μέχρι στιγμής. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι μπορεί πραγματικά να παρέμβει έτσι όπως πρέπει για να το ολοκληρώσει. Ακριβώς, διότι η Κομισιόν στο τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, δεν αφορούν μόνο στον τουρισμό ή μόνο σε αυτή την περίπτωση ή αυτή τη μελέτη ή αυτή την καταγραφή, τι κάνει. Καταγράφει ένα πρόβλημα, το οποίο πραγματικό είναι υπαρκτό και δεν το αμφισβητεί κανείς. Δίνει μια κατευθυντήρια για το πώς θα μπορούσε υποθετικά να λυθεί. Ενδεχομένως δεν είναι και κάποια λεφτά. Αλλά στο τέλος της ημέρας η εκτελεστική διαδικασία, η νομοθεσία, η χρηματοδότηση, τα πάντα γίνονται από τα εθνικά κράτη και από τους τραπεζικούς μηχανισμούς. Εκεί λοιπόν πάντα στραβώνει όλο το πράγμα. Και που ήθελα να καταλήξω ότι. Σύμφωνα και με αυτή την έκθεση, αλλά και σύμφωνα με, με την εκτίμηση όλων των ανθρώπων της βιομηχανίας, τα επόμενα χρόνια, τα βασικά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει ο κλάδος είναι, πρώτον, είναι το θέμα της ραγδαίας αύξησης του κόστους καυσίμων ενέργειας, το οποίο θα έχει μια τεράστια αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια, στο κόστος πακέτο κτλ. Άρα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό μέρος αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το εξειδικευμένο προσωπικό, με την ποιότητα του προσωπικού και με την δυνατότητα εξέβρεση προσωπικού. Άρα αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Συνεννοείται στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε ευρωπαϊκά, στην Ελλάδα ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα παραμένουν οι υποδομές. Αυτό το λέγαμε προηγουμένως και το λέμε συνέχεια. Άρα λοιπόν, τι έχουμε. Δεν θεωρώ ότι και πιστεύω ότι είναι πλέον κατανοητό σε όλους. Όχι, αλλιώς πρέπει να το πείτε. Όχι, άρα λοιπόν τι έχουμε. Άρα λοιπόν τι δεν έχουμε. Διότι αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα οποία δεν έχουμε. Ακριβώς. Άρα σίγουρα το θέμα της ενέργειας, το θέμα της αύξησης του κόστους της ενέργειας δεν θα λυθεί ούτε με τις πράσινες ενέργειες ούτε τίποτα. Χρειάζονται άλλες πολιτικές, χρειάζονται πραγματικά μια στρατηγική διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν το κόστος καυσίμων και το κόστος ενέργειας, το οποίο εξαρτάται από το πετρέλαιο ουσιαστικά και το φυσικό αέριο και δεν μπορεί να καλυφθεί ή να αντικατασταθεί από τα φωτοβολταϊκά ή από τις ανεμογεννήτριες στο σύνολό του. Άρα σίγουρα θα έχουμε αυτή την εξάρτηση. Όσο λοιπόν αυτό παραμένει ψηλό, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις από τα κράτη για το πώς θα μειωθούν. Πώς θα βρεθούν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μην τα ανοίξουμε τώρα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει στην Ελλάδα με τις υποδομές. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αν θέλουμε να συζητάμε για ποιοτικό τουρισμό, για ανάπτυξη, για βελτίωση, για αναβάθμιση προϊόντος, θέλουμε υποδομές. Θέλουμε μαρίνες, δρόμους, αεροδρόμια. Θέλουμε να σουλουποθούν οι πόλεις. Πρέπει να πέσουν λεφτά, πρέπει να γίνουν έργα, πρέπει να γίνουν στοχευμένα έργα. Και το τρίτο, και το βασικό, το οποίο το αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ευρώπη, είναι η έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με μια μελέτη που διάβαζα χθες, στην Αμερική, φανταστείτε, όχι στην Ευρώπη, στην Αμερική, μία στις 12 θέσεις στον τουρισμό μένει ακάλυπτη, διότι δεν υπάρχει προσωπικό να την καλύψει. Άρα ουσιαστικά υπολειτουργούν σε ένα βαθμό επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουν προσωπικό. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς η νέα γενιά για κάποιο τρόπο, και εκεί πραγματικά θα πρέπει να ασχοληθεί η Κομισιόν και να δει γιατί συμβαίνει αυτό, για κάποιο λόγο η νέα γενιά δεν έχει την ίδια όρεξη όπως είχαν οι προηγούμενες γενιές να ασχοληθεί με τον τουρισμό. Βλέπουμε ότι θεωρούν ότι ο τουρισμός υποαμείβεται, ότι είναι πολύ κουραστικός, είναι πολύ αχωτικός, έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία η νέα γενιά σε ένα βαθμό τα αποφεύγει. Άρα βλέπουμε ότι τα πολύ καλά έμπειρα στελέχη τα οποία υπάρχουν στον τουρισμό και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τα οποία αποχωρούν μέσω συνταξιοδότησης, δεν αναπληρώνονται στο 100% με νέο αίμα. Άρα βλέπουμε ότι τα στελέχη καριέρας σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα του τουρισμού δεν αναπληρώνονται. Αυτό λοιπόν λύνεται ξεκάθαρα με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι το καλό προσωπικό αποτελεί asset της επιχείρησης, αποτελεί επένδυση για την επιχείρηση και να στηρίξουν επενδύσεις στο καλό προσωπικό. Το δεύτερο είναι πραγματικά να δημιουργηθεί επιτέλους εκπαίδευση, τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα, είτε δημόσια είτε ιδιωτική, ό,τι θέλει είναι απλά να υπάρξει τουριστική εκπαίδευση, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι πραγματικά να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε συνεργασία μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την συνεχόμενη βελτίωση των δεξιοτήτων με κατάρτιση, με συνεχή εκπαίδευση εντός και εκτός επιχείρησης και φυσικά προσωπικού. Μάλιστα. Άρα μόνο έτσι θα μπορείς να αναβαθμίσεις το προϊόν. Γιατί οι υποδομές από μόνες τους, όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να τις στηρίξουν,
είναι κενογράμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.